Είμαστε μαζί με τον κύριο Γιώργο Ζέρμα, Διευθυντή Πωλήσεων της Air France, KLM και Delta, του ομίλου αυτών των εταιριών, για την Ελλάδα και την Κύπρο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, ποια είναι η στρατηγική του e-commerce του ομίλου? Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι προσπάθειες του ομίλου, ανέκαθεν, ήταν να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας στον πελάτη. Είμαστε τυχεροί γιατί με την αύξηση και τη βελτίωση που έχουμε δει στην τεχνολογία, η τεχνολογία η οποία είναι πλέον αιχμής και που χρησιμοποιείται ευρύτατα στον χώρο, έχουμε τη δυνατότητα να την προσαρμόσουμε στις ανάγκες του πελάτη. Για μένα το πιο σημαντικό από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι να αναφερθεί το πιο κέριο που είναι η έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη όταν για κάποιο λόγο, τις περισσότερες φορές πέρα από τις δυνάμεις της εταιρείας, βρίσκεται στο σημείο να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει την πτήση του είτε λόγω καιρικών συνθηκών, είτε για κάποια ακύρωση ή οτιδήποτε. Η τεχνολογία λοιπόν μας έχει βοηθήσει αφάνταστα, σαν εταιρείες, θέλω να πω, γιατί λίγο πολύ όλες οι εταιρείες το χρησιμοποιούν αυτό. Εμείς ειδικά έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να ενημερώνουμε μέσω των κινητών τηλεφώνων που είναι τεχνολογίας υψηλής, ανά πάσα ώρα και στιγμή και να δίνουμε λύσεις αυτόματα, χωρίς να πρέπει να μπει σε κάποια ουρά ή να περιμένει, για οποιαδήποτε αλλαγή έχει στην πτήση του από αυτήν την οποία έχει προγραμματίσει και γνωρίζει. Να σας πω ένα παράδειγμα, εάν υπάρχει μια πτήση από έναν πελάτη ο οποίος ξεκινάει από την Ιαπωνία και πρέπει να πάει στην Αμερική, λόγω διαφοράς ώρας μπορεί η ακύρωση να είναι γνωστή λόγω π.χ. χιονιού στην Αμερική, να μην μπορεί να ταξιδέψει, εκείνος όμως κοιμάται, είναι βράδυ, είναι μεσάνυχτα, δεν το ξέρει. Τον ενημερώνουμε αμέσως, έχουμε δυνατότητα να τον κρατήσουμε σε άλλες πτήσεις και να έχει και το ηλεκτρονικό εισιτήριο στη διάθεσή του, όλα αυτά μέσα σε δευτερόλεπτα. Για να γίνει αυτό, πέρα από την τεχνολογία, υπάρχει και ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος είναι πρέπει ο πελάτης να καταλάβει, και ο ίδιος και το πρακτορείο του, ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να υπάρχουν στην κράτησή του. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα email και ένας αριθμός κινητού συγκράτηση, ώστε να λυθούν τα χέρια της εταιρείας και να μπορέσει να του δώσει την πληροφορία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ξεκινήσει το ταξίδι του, να πάει στο αεροδρόμιο, να ταλαιπωρηθεί για να μάθει εκεί ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει για τους λόγους που αναφέραμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο πιο γρήγορα είμαστε και πιο κοντά είμαστε στην τεχνολογία, είναι υπέρ του πελάτη. Και έτσι κάποιες στιγμές ξεχωρίζουν οι εταιρείες. Συνήθως σε τι ποσοστό βάζουν το κινητό τους? Κοιτάξτε, κάνουμε πολλές καμπάνιες, ιδιαίτερα με τους συνεργάτες στα ταξιδιωτικά γραφεία. Η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιωθεί το ποσοστό, αλλά παρόλα αυτά σκεφτείτε να είναι μόνο ένα ποσοστό που μένει, που δεν χρησιμοποιείται, της τάξης του 2% και να βρεθεί ένας πολύ καλός πελάτης σε αυτό το 2% μέσα. Τι ταλαιπωρία θα είναι και τι κακό αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Ενώ είναι τόσο απλό. Και αυτό λέμε στους συνεργάτες, να κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που λέμε seamless operation, να είναι αυτό που εμείς γνωρίζουμε, το ξέρει ταυτόχρονα και ο πελάτης και να λάβει τα μέτρα του. Η τεχνολογία έχει επιδράσει και στην αλλαγή της δομής του ομίλου στις χώρες. Βεβαίως. Η τεχνολογία σήμερα έχει αλλάξει τα πάντα. Οι αεροπορικές εταιρείες ανήκουν στην κατηγορία των εταιρείων αιχμής, κατά τη γνώμη μου. Χρησιμοποιούμε τα πάντα, ξεκινώντας από το ίδιο το αεροσκάφος, που είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην τεχνολογία, φτάνοντας μέχρι αυτό το παράδειγμα που είπαμε, στα τηλέφωνά μας. Πίστευα να σας ρωτήσω ότι γίνονται πολλές αλλαγές στις αεροπορικές εταιρείες. Έρχονται, φεύγουν στην Ελλάδα. Ο όμιλός σας όμως είναι σταθερός. Καλή ερώτηση. Όντως, έχουμε μία παρουσία πάνω από 68 χρόνια στην Ελλάδα και οι δύο εταιρείες. Μπορώ να σας πω ιστορίες που έμαθα στην πορεία, αλλά νομίζω ότι θα σας πάρω πολύ χρόνο. Είναι γεγονός ότι για μας είναι στρατηγική σημασία η ύπαρξη, ο προορισμός της Ελλάδας. Και φυσικά είμαστε και περήφανοι και πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, φαντάζομαι και οι πελάτες μας. Αλλά όντως σε δύσκολες στιγμές, η πιο τελευταία που θυμάμαι είναι όταν ξεκίνησαν τα capital controls, υπήρχε έτσι μια παγωμάρα στην αγορά για το θέμα του πώς θα βγούμε από αυτή τη δύσκολη θέση.
η αλήθεια είναι ότι με την κατανόηση της αγοράς και τη βοήθεια της αγοράς και με τη δική μας κοινή λογική, μπορέσαμε και περάσαμε αυτό το σκόπελο και σήμερα όλα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Τι προσφέρει ο Όμιλος στην ελληνική αγορά και στον Έλληνα τουριστικό πράκτορα, τι λύσεις προσφέρει? Κοιτάξτε, πέραν από το ότι είμαστε παραδοσιακά ένας από τους πυλώνες που εξυπηρετούν τη χώρα πάνω από 68, σχεδόν 70 χρόνια έχουμε παρουσία εδώ, ο Όμιλος αποτελείται κατά βάση από ο κορμός είναι η Air France, η KLM, η Delta Airlines, την οποία και εκπροσωπούμε στην Ελλάδα, και η Transavia. Η Transavia είναι ο χαμηλού κόστους βραχίωνας αυτή τη στιγμή της εταιρείας του ομίλου στην Ελλάδα. Επίσης, η Air France, KLM και η Delta είναι από τα ιδρυτικά μέλη της παγκόσμιας συμμαχίας που λέγεται SkyTeam. Έχουμε πάνω από 15 μέλη, αεροπορικές εταιρείες. Ενδεικτικά να σας πω ότι το χειμώνα που είναι η χαμηλή περίοδος για την Ελλάδα έχουμε καθημερινά 7 πτήσεις συνολικά και διπλασιάζονται, δηλαδή έχουμε φτάσει με τις 14 πτήσεις τη μέρα την καλοκαιρινή περίοδο, η οποία είναι και η περίοδος που προσκαλεί περισσότερο κόσμο να επισκεφθεί την Ελλάδα υπό τη μορφή του τουρισμού κυρίως. Οι πτήσεις μας δεν γίνονται μόνο από Αθήνα, όπου φυσικά υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς Άμστερνταμ με την KLM, Air France, Παρίσι, και με τη Δέλτα έχουμε Νέα Υόρκη κατευθείαν. Έχουμε πτήσει από Θεσσαλονίκη με την Transavia, με τον κωδικό της KLM. Και έχουμε και από το Ηράκλειο της Κρήτης, πάλι με την Transavia, η οποία έχει παρουσία χειμώνα καλοκαίρι εκεί, με τον κωδικό πτήσης της KLM. Ήθελα να μου πείτε λίγα για τις ανταποκρίσεις στο εξωτερικό, ιδίως προς δυτικό κόσμο. Ναι, ναι. Η λογική, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας, είναι ότι τα hubs, δηλαδή τα μέρη όπου είναι το κέντρο των επιχειρήσεών μας, εν προκειμένου βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη, είναι το Παρίσι, είναι το Άμστερνταμ και είναι δυτικότερα η Νέα Υόρκη. Αυτόματα και λόγω της γεωγραφικής θέσης της Αθήνας δίνουν περισσότερες λύσεις ταξιδιωτικές προς το δυτικό ημισφαίριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και αρκετούς πελάτες που παρότι γεωγραφικά δεν τους βολεύει αυτό το ταξίδι, μας προτιμούν. Π.χ. για Βόρεια Αφρική, έχουμε πάρα πολύ κίνηση για Βόρεια Αφρική και για Ασία. Που η Ασία βρίσκεται ανατολικά της πορείας, δηλαδή κάποιοι βγαίνουν, προτιμούν να κάνουν κάποια περισσότερα εκατοντάδες μίλια παραπάνω για να ταξιδέψουν μαζί μας. Αυτό είναι κάτι που μας τιμά ιδιαίτερα βέβαια. Υπάρχει μια εποχικότητα στη λογική αυτή. Το χειμώνα έχουμε κατευθείαν πτήση για Παρίσι και για Άμστερνταμ βεβαίως καθημερινά. Δεν έχουμε τη Νέα Υόρκη, έχουμε όμως τη Νέα Υόρκη όπως έχουμε και το Παρίσι και το Άμστερνταμ το καλοκαίρι με πάρα πολλές πτήσεις. Νομίζω συνολικά ο Όμιλος έχει 14 πτήσεις τη μέρα και συνδέει την Αθήνα με Ευρώπη βεβαίως που είναι ευρωπαϊκοί προορισμοί, τη Βόρεια Αμερική και τον Καναδά και βέβαια την Κεντρική και Νότιο Αμερική που είναι και η σπεσιαλιτέ της Air France και της KLM κυρίως.